Να σας ευχαριστήσω αρχικά, να ευχαριστήσω τη διοργάνωση για την τιμή να είμαι σήμερα εδώ μεταξύ σημαντικών ομιλητών αλλά και ακροατηρίου και όλων όσων συμμετέχουν στο συνέδριο. Είναι πολύ ευρύ. Και να έχουμε την ευκαιρία για έναν ανοιχτό διάλογο. Ξέρουμε όλοι ότι η πανδημία προφανώς δοκίμασε τις αντοχές του κράτους, μια δύσκολη περίοδο, η δύσκολη περίοδο του lockdown, που όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έγιναν σημαντικές προσπάθειες και από το Υπουργείο Υγείας και από την Πολιτική Προστασία και από τους επιστήμονες και από τους παριστάμενους. Έγιναν λάθη, υπήρξαν παλινοδίες προφανώς, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, όμως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι είχαμε βρεθεί αντιμέτωπο με έναν άγνωστο ιό και σε συνθήκες πρωτόγνωρες. Η πανδημία βεβαίως ξεκίνησε στη χώρα μας την εποχή του lockdown, αλλά προφανώς δεν τελείωσε με την άρση του lockdown. Ξέρετε, όταν ενημερώθηκα για τον τίτλο της ενότητας που συμμετέχουμε σήμερα εδώ σε αυτή τη συζήτηση, ο τίτλος ήταν «Η ιστορία μιας επιτυχίας». Σκέφτηκα να αντιστρέψω και να μιλήσω πάνω σε ένα ερώτημα. Η επιτυχία μιας ιστορίας, η ιστορία μιας επιτυχίας ή η επιτυχία μιας ιστορίας ή η επιτυχία ενός αφηγήματος. Εξηγούμε. Η πανδημία δοκίμασε την ανθρωπότητα σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο σε υγειονομικό, αλλά σε πολιτικό, σε οικονομικό, σε κοινωνικό, ακόμη και σε πολιτισμικό επίπεδο. Τόσο εθνικά όσο και διακρατικά, δοκιμάζοντας δομές προστασίας της δημόσιας υγείας, αποτελεσματικότητα της διεθνούς κοινότητας, αντανακλαστικά διεθνών οργανισμών υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και βεβαίως και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Μάλιστα, τα μέτρα καραντίνας, εγκλεισμού, απαγόρευσης μετακινήσεων, απομόνωση περιοχών, νομών της χώρας, όλα αυτά έμοιαζαν αδιανόητα πριν την πανδημία. Αδιανόητα ιδιαίτερα σε χώρες δυτικού τύπου, σε κοινωνίες φιλελεύθερες, σε κοινωνίες των ατομικών ελευθεριών, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Βγήκαν όμως κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και κυρίως αναδείχθηκε η προστασία της δημόσιας υγείας ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Η ανάγκη για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και των κρατικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας νομίζω ότι είναι πια διαπραγμάτευση. Αποδείχθηκε βέβαια με το πιο δυνηρό τρόπο ότι η πρόσβαση στη δημόσια υγεία όλων των πολιτών δεν είναι θέμα ιδεολογίας, δεν είναι θέμα κοινωνικοπολιτικού συστήματος μόνο, αλλά οφείλει να είναι προτεραιότητα μιας εθνικής πολιτικής υγείας. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να διαφυλαχθεί και η ομαλή και πολιτική και οικονομική και κοινωνική ζωή. Ακόμη αποδείχθηκε πόσο ευπρόσβλητα είναι τα συστήματα υγείας αναπτυγμένων χωρών. Και βεβαίως πόσο όλα τα προβλήματα της ιδιωτικής ασφάλισης και των ιδιωτικών συστημάτων σε άλλες χώρες υγείας. Έγινε σαφές πόσο ανυπαρκή είναι συστήματα ιατρικής περίθαλψης που εστιάζουν στην μονοτεχνική προσέγγιση της ατομικής θεραπευτικής ιατρικής και πόσο αναγκαία είναι η στροφή σε ένα ισχυρό κρατικό σύστημα δημόσιας υγείας. Επισημαίνω εδώ ότι η ιατρική υγειονομική περίθαλψη και σύστημα δημόσιας υγείας δεν είναι διακριτές έννοιες, έτσι το επισημαίνουμε για κάποιους, οι περισσότεροι το γνωρίζουν εδώ. Και το σύστημα δημόσιας υγείας περιλαμβάνει, αλλά δεν εξαντλείται στην υγειονομική περίθαλψη. Και θυμίζω τα λεγόμενα 3P της δημόσιας υγείας, πρόληψη, προστασία, προαγωγή υγείας. Η πανδημία είναι κατεξοχήν πρόβλημα δημόσιας υγείας, όπως σας είπα, και βεβαίως ζήτημα υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ τι είχαμε. Είχαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Αμερική. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν να πεθαίνουν αβοήθητοι στους δρόμους, χωρίς πρόσβαση σε σύστημα υγείας. Απουσίαζε ένα δημόσιο σύστημα υγείας για αυτούς. Και ταυτόχρονα το ιδιωτικό σύστημα προφανώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και οι ιδιωτικές ασφαλίσεις κτλ. Και κατέρευσε όλο αυτό το μοντέλο από την Αμερική. Αυτή η κοινωνική αναταραχή που βλέπουμε σήμερα στην Αμερική
με τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις. Βεβαίως έχουν αφορμή την αστυνομική αυθαιρεσία. Ωστόσο, η κρίση της πανδημίας με τις οικονομικές συνέπειες στην εκτείναξη της ανεργίας αναμφίβολα διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στις μαζικές αυτές κοινωνικές διεργασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη πλευρά, διαπίστωσε αρχικά την... διαπιστώσαμε μάλλον αρχικά και μια έλλειψη αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω τα μπλόκα για υγειονομικό υλικό κτλ. Σταδιακά, όμως, η δημόσια υγεία, η υγειονομική ασφάλεια καθίστανται προτεραιότητες της πολιτικής υγείας και εγκαταλείπονται τάσεις ιδιωτικοποίησης όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Φαίνεται και ότι η ελληνική κυβέρνηση καταρχήν ακολουθεί αυτή τη λογική. Με αυτό το πρίσμα, η επιτυχής διαχείριση του lockdown στη χώρα οφείλεται στο ότι έγκαιρα εισακούστηκαν επιστήμονες, το πολιτικό σύστημα έδειξε πρωτοφανή ομοθυμία, από όλη την αντιπολίτευση, όχι μόνο από εμάς. Μικροπολιτικές σκοπιμότητες έμειναν στην άκρη και βεβαίως αυτή ήταν και η υπεύθυνη στάση που τήρησε και ο δικός μου χώρος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφεύγοντας την πόλωση, θίξαμε κακώς κείμενα, θίξαμε την λήψη εμπροσθοβαρών μέτρων για την οικονομία, υπερτιμολογήσεις υγειονομικού υλικού, απευθείας αναθέσεις κλπ. Όμως, τηρήσαμε αυτή τη στάση ομοθυμίας για την αντιμετώπιση του κοινού αόρατου εχθρού. Εδώ βεβαίως οφείλουμε όπως όλοι να αναγνωρίσουμε την αυτοθυσία των γιατρών, των υγειονομικών, ρίχτηκαν στη μάχη της πανδημίας, παραγιατρικό προσωπικό και βεβαίως είδαμε ότι μέχρι και σήμερα έχουν μείνει με το χειροκρότημα αρκετά. Εδώ βεβαίως συνέβαλαν και άλλοι, δεν μπορώ να ξεχάσω τα σώματα ασφαλείας, δεν μπορώ να ξεχάσω την ελληνική αστυνομία. Έπεσε μεγάλο βάρος στις πλάτες της ελληνικής αστυνομίας και προσθέθηκαν καινούργιοι ρόλοι. Και φυσικά οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ακολούθησαν και θα μου επιτρέψετε όχι με την απρόσωπη ατομική ευθύνη, νομίζω ότι έγινε στη βάση αλληλεγγύης. Και αυτό είναι μια διαφορά από την ατομική ευθύνη, την οποία δεν αμφισβητώ βεβαίως, αλλά νομίζω ότι εδώ έχει και ένα χαρακτηριστικό παραπάνω. Όπως αναφέρθηκε, το τέλος του lockdown φυσικά δεν ήταν το τέλος της πανδημίας. Το σύστημα στην Ελλάδα, ναι, άντεξε, δεν κράσαρε. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι αυτό δεν ήταν το πιο δύσκολο. Με την έννοια ότι αφού συνέβησαν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ναι, το lockdown είχε την επιτυχία του. Εδώ όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πανδημία είναι εδώ, όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά συχνά δείχνει να επιταχύνεται. Και τα δύσκολα έρχονται. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Αξιοποιήθηκε ο χρόνος αυτός της καραντίνας των 2,5 μηνών να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το επόμενο κύμα? Ποια είναι η ετοιμότητα των υπηρεσιών σήμερα? Ποια είναι η δυναμική του ΕΣΥ και των δομών δημόσιας υγείας? Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει και η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή. Και κατά την τουριστική περίοδο βεβαίως, ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά και για πιθανό δεύτερο κύμα μετά το Σεπτέμβρη. Το μαζικό lockdown είναι καταστροφικό για την οικονομία, για την κοινωνική ζωή, συνιστά ακραία λύση και θα πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να αποφύγουμε επανάληψη τέτοιας αντιμετώπισης, τέτοιας λύσης. Και πρέπει να δοθεί έμφαση σε έλεγχο θυλάκων υψηλής στρωτότητας, γυροκομεία, φυλακές, πρόσφυγες, πρέπει να έχουμε το νου μας συνεχώς. Αφετέρου, η στοχευμένη καραντίνα νοσούντων ή ευπαθών θα πρέπει να προκρίνεται, ώστε να αποφευχθεί η παράλυση της οικονομίας. Και βεβαίως η ανασυγκρότηση, όπως σας είπα, της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συστήματος υγείας. Επιβάλλεται εξασφάλιση προσωπικού σε κεντρική διοίκηση, σε περιφέρειες, σε δήμους, μόνιμη στελέχωση με γιατρούς δημόσιας υγείας, επόπτης υγείας, επισκέπτες υγείας, εκτός από τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το προσωπικό. Μέχρι σήμερα βλέπουμε καθυστερήσεις. Προγραμματισμένες προσλήψεις καθυστερούν. Η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από δημοσιονομικούς περιορισμούς όπως παλιότερα. Θα μπορούσε να προχωρήσει, νομίζω, πολύ πιο γρήγορα και όχι μόνο να καλύψει τα οργανικά κενά, που είναι υποχρέωση, αλλά να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας. Το επίδικο, λοιπόν, σήμερα δεν είναι μόνο αν τα καταφέραμε καλά πίσω μας, αλλά αν είμαστε έτοιμοι για το αύριο.
Ζητήσαμε εμπροστοβαρή μέτρα στήριξης άμεσης ρευστότητας στην οικονομία. Σας θυμίζω ότι στη Γερμανία τα μέτρα άγγιξαν εμπροστοβαρός και με μεγάλο βαθμό ρευστότητας το 51% του ΑΕΠ. Στη Γαλλία το 22,9%. Στην Ελλάδα είμαστε σε μονοψήφιο. Οι προβλέψεις είναι ζωφερές κατά την άποψή μου. Ο αρμόδιος υπουργός τοποθετεί την ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο του 20 το 16% και 8% κατέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει 10%. Εκτείναξη ανεργίας, ελαστικοποίηση εργασίας, κλείσιμο επιχειρήσεων, βαθιά ύφεση σε συνδυασμό με τον αόρατο εχθρό, επιβάλλει ένα νέο τρόπο ζωής και βεβαίως δημιουργούν ανασφάλεια στην κοινωνία, ανασφάλεια στους πολίτες. Σε αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι ναι, βοήθησε να μιλάμε όλη τη γλώσσα της αλήθειας. Θυμίζω ότι επιχειρήσεις που κλείνουν δεν ξανανοίγουν. Δεν είναι εύκολο αυτό. Άρα έπρεπε να κρατήσουμε ζωντανό το δυναμικό στη χώρα μας. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, δεν είναι ερμηνεία, είναι αντικειμενική πραγματικότητα που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξία σήμερα. Τάξη μεγέθους. Η άμεση έμβηση συμβολή του ΑΕΠ, το γνωρίζουμε όλοι, είναι περίπου 30,1% υπολογίζεται στη χώρα, μέσω του τουρισμού. Θυμίζω ότι την εποχή των μνημονίων, στην αρχή, η χώρα έχασε το 25% των ΑΕΠ, το ΑΕΠ και περάσαμε σε όλη αυτή τη δεκαετή κρίση και τη δυσκολία ανάκαμψης. Σταματάω εδώ βεβαίως τις αναλύσεις για να μην μακρηγορώ, αλλά κυρίες και κύριοι, το μέτρο της επιτυχίας, κατά την άποψή μου, είναι η πραγματικότητα. Το υγειονομικό lockdown έγινε, το αναγνωρίζουμε, τελείωσε. Επιτυχής διαχείριση πανδημίας πια δεν θα αφορά το παρελθόν, αλλά το μέλλον. Και θα αφορά και στην οικονομία και στην κοινωνία και στην πραγματική ζωή. Έτσι, ξαναμένω με το ερώτημα. Ήταν η ιστορία μιας επιτυχίας ή απλά κάποιοι θέλαν πολύ να πετύχει μια ιστορία. Σας ευχαριστώ.